Η ερωσύνη στη στολή διαπρέπον, αθλητικό στον δυσμένη ετροπόσο, ως ιεράρχης εν Θεός Θεόπεμπτε, όθεν προς επίγνωσιν αληθείας προσάγεις Θεωναν αν τον ενδόξον προσελθόντα Κυρίω μεθούδης σώπη πάντοτε σοφέ υπέρ των πίστη τιμώντων τους αθλούς σου. Σοφία και χαρίτη και κοσμημένη σεμνή, ακλόνητος Έλληνας, ως ο Ιωβ ο εχθρού επιθέσεσιν, όθεν σε η ουράνιος δόξα δέχεται με τα τέλος ως παρθένον φρονίμιμ, εν των μεμνήμενων σου αημνημόνευε. Χαίρετεν Κυρίω Πάντοτε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και ακροατές, με τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είμαστε και πάλι μαζί σε μία ακόμη εκπομπή. Εάν είστε νέοι επισκέπτες στο κανάλι μας, μπορείτε να κάνετε την δωρεάν εγγραφή σας πατώντας στο κουμπί που λέει εγγραφή, για να μην χάνετε κανένα από τα ψυχοφελή βίντεο που ανεβάζουμε για την ωφέλεια της ψυχής μας. Στην σημερινή μας συνάντηση θα μιλήσουμε για τον βίο των Αγίων Μαρτύρων Θεοπέμπτου και Θεονά και για τον βίο της Οσίας Μητρός Σιμών Συγκλητικής, τον οποίον η Ιερά Μνήμη τιμάται από την Εκκλησία μας την 5η του μηνός Ιανουαρίου, την παραμονή δηλαδή των Θεοφανίων. Την παραμονή των Θεοφανίων 5 Ιανουαρίου τηρούμε αυστηρή νηστεία, χωρίς λάδι δηλαδή, η μόνη περίπτωση στην οποία μπορούμε να φάμε λάδι αυτήν την ημέρα είναι όταν πέσει Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο το λάδι τρώγεται. Κάποιοι λανθασμένα πιστεύουν ότι την παραμονή των Θεοφανίων η νηστεία που τηρούμε αποσκοπεί στο να πιούμε τον μεγάλο αγιασμό της 6ης Ιανουαρίου. Αυτό όμως δεν ισχύει. Σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας μας, για να καταναλωθεί ο Μέγας Αγιασμός, απαιτείται μονάχα να μην έχουμε φάει ή πιεί το οτιδήποτε από τις 12 τα μεσάνυχτα, μέχρι το πρωί που θα πιούμε τον Μέγα Αγιασμό. Ο λόγος που νηστεύουμε την παραμονή των Θεοφανίων είναι λόγω της επικείμενης δεσποτικής εορτής. Πριν από κάθε δεσποτική εορτή προηγείται νηστεία αλλά επειδή το δωδεκαήμερο τηρείται κατάλυση εις πάντα, δηλαδή από τις 25 Δεκεμβρίου μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα, γι' αυτό οι πατέρες όρισαν μία ημέρα πριν τα Θεοφάνεια να υπάρχει νηστεία. Και στις 5 Ιανουαρίου η νηστεία είναι αυστηρή. Δεν πρέπει δηλαδή να φάμε λάδι. Η νηστεία είναι η εντολή του Θεού, η πρώτη και πιο παλιά από όλες τις εντολές την έδωσε ο Θεός στους πρωτοπλάστους μέσα στον παράδεισο, όταν τους είπε να μην φάνε από τον καρπό της γνώσεως του καλού και του κακού, ενώ από όλα τα άλλα μπορούσαν να φάνε. Έδωσε ο Θεός την εντολή αυτή στους πρωτοπλάστους να μην φάνε, να νηστέψουν δηλαδή, έως ότου με την άσκηση και την τελείωση που από αυτήν θα προέλθει, να γίνουν όριμοι πνευματικά. Την έκτη του μηνό Ιανουαρίου, τα Θεοφάνεια δηλαδή, υπάρχει κατάλυση ει πάντα, ακόμη και αν πέσει Τετάρτη ή Παρασκευή η εορτή. Η 7η Ιανουαρίου, η μνήμη του Τιμίου Προδρόμου, τρώμε μόνο λάδι, αν πέσει Παρασκευή ή Τετάρτη. Ας έρθουμε τώρα στον βίο των Αγίων Μαρτύρων Θεοπέμπτου και Θεονά. Ο Άγιος Μάρτη Θεόπεμπτο ήταν επίσκοπος όταν ο Αυτοκράτορας Διοκλητιανός εξαπέλυσε άγριο διωγμό κατά των Χριστιανών το έτο 303 μετά Χριστόν. Καθώ με παρησία ομολόγησε την πίστη του, συνέλαβαν τον Άγιο και τον οδήγησαν στον αυτοκράτορα, του οποίου την σκληρό καρδιασέβεια άφοβα στηλίτευσε ο Θεόπεμπτο. Τότε τον έριξαν σε κάμινο αλλά με την χάρη του Θεού διαφυλάχθηκε σώος και αυλαβής. Κατόπιν εξόριξαν το ένα μάτι του και τον ανάγκασαν δια της βίας να πιει ένα θανατηφόρο δηλητήριο που το είχε ετοιμάσει ένας ειδωλολάτρης μάγος ονόματι Θεονάς. Διαπιστώνοντας ο Θεονάς παρέμενε άτρωτος στις μαγείες του, πίστεψε στο Χριστό καταδίκασε την απάτη των μάγων, συνεργών των δαιμόνων και όταν αποκεφαλίστηκε ο Άγιος Θεόπεμπτος, έλαβε και ο Θεονάς τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Τον έθαψαν ζωντανό μέσα σε ένα βαθύ λάκκο που έσκαψαν επί τούτου. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Μητρός ημών συγκλητικής. Ο θαυμαστός βίος της Οσίας συγκλητικής αποδίδεται στον Άγιο Αθανάσιο Αλεξανδρίας και είναι ένα από τα θεμελιώδη κείμενα της Ορθόδοξης Πνευματικότητας. Η Ωσία Συγκλητική γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια τον 4ο αιώνα από γονείς χριστιανούς, πλουσίους και ευσεβείς, οι οποίοι κατάγονταν από την Μακεδονία. Η ομορφιά, η ευφυΐα και οι πάμπολες αρετές της την έκαναν να πολιορκείται από πλήθος μνηστήρων σε νεαρή ήδη ηλικία. Εκείνη όμως παρέμενε τυφλή και κοφή στα θέλγητρα του ματέου του του κόσμου, ποθώντας μόνο την πνευματική ένωση με τον ουράνιο νυμφίο τον Χριστό. Υποτάσσοντας το σώμα της με και κάθε λογής σκληραγωγίες, συγκέντρωνε αδιάκοπα τον νου της στο βάθος της καρδιάς. Μετά από τον θάνατο των γονέων της, μοίρασε όλη την περιουσία της στους φτωχούς και ανεχώρησε από την πόλη, συνοδευομένη από την τυφλή αδελφή της και αφιερώθηκε εσαί στον Κύριο, μετά την κουρά της εις μοναχήν από κάποιον ιερέα. Με αυτόν τον τρόπο έθεσε τα θεμέλια του γυναικείου μοναχισμού όπως είχε θέσει ο Μέγας Αντώνιος, τα θεμέλια του ανδρικού μοναχισμού εξοικειωμένη ήδη στην ασκητική ιδιωτή, προόδευσε γρήγορα στην οδό που οδηγεί τους μοναχούς να ζουν στην γη σαν να ζουν στον ουρανό. Πρόσεχε όμως η Ιωσία να κρύβει τους αγώνες της από τα μάτια των ανθρώπων, ώστε να μην χάσει τον επουράνιο μισθό της εν Χριστώ και αποθούσε με διάκριση όλους τους πειρασμούς που τις υπέβαλαν οι δαίμονες υψωνόταν έτσι αδιάκοπα προς τον ουρανό με τις άγιες αρετές και παρά την θέλησή της, η φήμη της διαδόθηκε στα περίχωρα ως ανεβοδία πνευματική, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερες νεαρές γυναίκες να προστρέχουν με ζήλο, ζητώντας την συμβουλή και την πνευματική καθοδήγηση της οσίας. Αρχικά από ταπείνωση αρνήθηκε να διακόψει την σιωπή της. Τελικά όμως από αγάπη ενέδωσε στην επιμονή τους και τους απεκάλυψε με στεναγμούς και δάκρυα τους θησαυρού σοφίας και γνώσης που το Άγιο Πνεύμα είχε αποθέσει μέσα της. Καταρχήν η οσία συγκλητική υπενθύμησε στις μαθήτριές της ότι η τελεία αγάπη του Θεού και του πλησίων είναι η τελείωση του Θείου Νόμου, παλαιού και νέου. Και αυτή πρέπει να είναι η αρχή και το τέλος όλων των πράξεων, Όσον εγκαταλείπουν τα εγκόσμια. Θα είμαστε μακάριοι, έλεγε, εάν κοπιάζουμε για να αρέσουμε στο Θεό και να κερδίσουμε τον ουρανό, όσο οι άνθρωποι του κόσμου τούτου κοπιάζουν για να συσσωρεύσουν πλούτη και φθαρτά αγαθά. Έλεγε δηλαδή η Οσία ότι θα είμαστε ευτυχισμένοι εάν κοπιάζουμε να αρέσουμε μόνο στο Θεό και να μην έχουμε καμία σχέση με το κοσμικό φρόνημα. Αυτή η Αγία Αγάπη προς τον Θεό ανθοφορεί σαν λεπτέστη το άνθος μόνο μέσα σε σώματα και ψυχές που διαφυλάχθηκαν αγνές και καθαρές, όχι μόνο από τα αμαρτήματα της σαρκός και των αισθήσεων, αλλά ακόμη από κάθε συγκατάβαση απέναντι σε ακάθαρτους λογισμούς που ο διάβολος υποβάλλει αδιάκοπα στους αγωνιστές του Χριστού». Πρέπει λοιπόν αδιαλείπτως γρηγορούντες, με συνεχόμενη δηλαδή πνευματική εγρήγορση, να δείχνονται φρόνιμοι οι χριστιανοί όπως οι όφης, για να αντικρούουν τις μηχανεύσεις του διαβόλου και ακέραιοι ως επεριστερές στην καθαρότητα. Όπως πλένουμε και λευκαίνουμε τα ρούχα, τρίβοντας τα δυνατά ξανά και ξανά, κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να παραδοθούμε στην εκούσια πτωχία και την άσκηση, συνοδεύοντας την αποκοπή του σαρκικού φρονήματος με νύψη, δηλαδή εγρήγορση πνευματική, διάκριση, αδιάλειπτη προσευχή και αγία ταπείνωση, ώστε η ψυχή, αφού δεχθεί το Άγιο Πνεύμα, να μοιάζει με κατάλευκη περιστερά που φτερουγίζει προς τον Θεό. Η ίδια η είχε καταδείξει με την αναχώρηση και την εγκρυπτό τη με ποιον τρόπο προοδεύει κανείς στην ταπείνωση, η οποία είναι θεμέλιος λίθος της αγάπης. Και έλεγε, όπως ένας θησαυρό αρπάζεται και σπαταλιέται από τους κλέφτες μόλις τον ανακαλύψουν, έτσι και η αρετή εξατμίζεται και αδυνατίζει την ίδια στιγμή που φανερώνεται. Και όπως το κερί λιώνει στην φωτιά, έτσι χαλαρώνει η ψυχή και χάνει το σθένος της με τους επένους, ενώ απέναντίας οι προσβολές και οι ονειδισμοί την ανεβάζουν στην κορυφή της αρετής. Σχετικά με την ασκητική ζωή, πρόσθεται και αυτήν ακόμη την υποβλητική παρομοίωση. Όπως όταν ανάβουμε φωτιά, τα μάτια δακρίζουν ενοχλημένα από τον καπνό, αλλά αμέσως μετά απολαμβάνουμε την ευεργετική θαλπορή έτσι πρέπει να συνδαβλίζουμε μέσα μας το πυρ του Θείου Έρωτος, που ο Χριστός υποσχέθηκε ότι θα φέρει επί της γης, με δάκρυα και πόνο, ώστε να απολαύσουμε κατόπιν την παραμυθία, την παρηγοριά δηλαδή, του Αγίου Πνεύματος. Αυτές οι εμπνευσμένες διδαχές γέμιζαν τις μαθήτριες της οσία συγκλητική φλογερό ενθουσιασμό, σε βαθμό που δεν ήθελαν πλέον να την αφήσουν και επιθυμούσαν να παραμείνουν κοντά της νύχθημερών και να ατενίζουν το πρόσωπό της την ζώσα εικόνα της Ευαγγελικής τελειότητας. Ύστερα από πολλές αντιδράσεις αφέθηκε στο θέλημα του Θεού και οδήγησε την αυξανόμενη αδελφότητά της στην στενή οδό της Βασιλείας των Ουρανών, όπως οδηγούμε ένα πλοίο ανάμεσα σε υφάλους προέτρεπε τις μαθήτριές της να μεριμνούν για να στολισθούν με πνευματικά ενδύματα και κοσμήματα, προσμένοντας τον Χριστό, όπως ακριβώς οι μνηστευμένοι προετοιμάζονται για το γάμο τους. Δίδασκε όσες μαθήτριες ζούσαν σε κοινόβιο να προτιμούν την υπακοή και την αποκοπή του ιδίου θελήματος ή της ιδίας κρίσης από τα ασκητικά κατορθώματα και τις παρακαλούσε να ενθαρρύνονται και να διορθώνονται αμοιβαία. Και δίδασκε με τον λόγο και προπαντός με το παράδειγμα, για να αποφεύγουν τις μεθοδεύσεις του διαβόλου, την ακηδία και την κενοδοξία, αφού μόνο έτσι προοδεύουμε, με μέτρο και διάκριση στην βασιλική οδό της ταπείνωσης. Με σώμα αποξηραμένο και αδυνατισμένο από την νηστεία, και ψυχή ολόφωτη από τον ήλιο της δικαιοσύνης στο Χριστό, ακτινοβολούσε με την διδαχή της, με την αλάνθαστη διάκρισή της, που αποκάλυπτε κάθε πλάνη και δαιμονική μεθόδευση και προπαντός με τις σταθερές προόδους της στην τελειότητα. Στην εκούσια θυσία της ασκήσεως, πρόσθεσε τα τελευταία χρόνια του βίου της και την υπομονή στις δοκιμασίες και τις ασθένειες τους αδιάκοπους πυρετούς και τις πνευμονικές διαταραχές, τα οποία έφθυραν το σώμα της αργά-αργά. Όταν έφτασε σε ηλικία 85 ετών, ο διάβολος της επέβαλε έναν τελευταίο αγώνα, έχοντας λάβει από τον Θεό την εξουσία να την υποβάλει σε πειρασμό, επί τρισήμιση χρόνια, σε όλα τα δεινά τα οποία υπέφερε και ο Ιώβ επί ολόκληρα 35 χρόνια και ενώ στον Ιώβ και στους Αγίους Μάρτυρες επιτίθετο έξωθεν ο σατανάς, στην Αγία επετέθη εξίσου Λισαλέα εκ των έσω, καίγοντας σιγά σιγά τα σωθικά της, με έναν καρκίνο που της προξενούσε ο τους πόνους. Η Αγία υπέφερε ωστόσο τις δοκιμασίες υπομονετικά, ευχαριστώντας τον Θεό και μάλιστα λαμβάνοντας αφορμή για να διδάξει τις αδελφές λέγοντας «Όταν μας εξουθενώνει η ασθένεια, να μην καταθλιβόμαστε, ως αν εξαιτία της πνευματικής μας κατάπτωσης, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να δοξολογούμε τον Θεό, γιατί όλα αυτά, οι ασθένειες και οι θλίψεις, γίνονται για το καλό μας και βοηθούν στην κάθαρση των παθών μας. Είναι αυτό που λένε οι γραφές μέσα ότι όλες οι δοκιμασίες αποσκοπούν στην πνευματική μας τελείωση, στην πνευματική μας δηλαδή ολοκλήρωση. Πράγματι, η νηστεία και η άσκηση δεν μας έχουν επιβληθεί παρά εξαιτία των ειδονών. Εάν επομένως η αρρώστια έχει αμβλύνει το κεντρί της επιθυμίας, αυτές οι ασκήσεις του λοιπού περιτεύουν. Να η μεγάλη άσκηση, να υπομένεις την αρρώστια και να αναπέμπεις προς τον Θεό ευχαριστηρίου ύμνους. Βλέποντας την άτροπη στις επιθέσεις του, ο διάβολος προσέβαλε την φωνή της οσίας και την έκανε να χάσει το φοβερό όπλο της διδασκαλίας της. Και μόνη όμως η γαλήνια όψη της Αγίας εν μέσω τέτοιων συμφορών αντικαθιστούσε κάθε άλλη διδαχή και στερέωνε αυτούς που την πλησίαζαν στην αγάπη του Θεού. Τότε ο διάβολος επιτέθηκε στο σώμα της. Παρουσιάστηκε γάγκρενα και σύψη, κάνοντας το σώμα της οσίας να αποπνέει τέτοια δυσοδεία, που οι μαθήτριές της δεν μπορούσαν να έλθουν κοντά της, παρακείγοντας δυνατά μυρωδικά και αλήφοντας τα προσβεβλημένα μέλη με αρώματα, όπως αλήφουν και τους νεκρούς. Τίποτα ωστόσο δεν μπορούσε να καταβάλει αυτήν την αδύνατη γυναίκα, που έγινε με την Θεία Χάρη ο γενναιότερος πολεμιστής του Χριστού. Περιφρονούσε τον θάνατο και τα ανήμπορα μηχανεύματα του δαίμονος. Οι άγγελοι του Θεού της παραστέκονταν και μπόρεσε με την Θεία Χάρη να δει το άρρητο φέγγος του παραδείσου. Έτσι μετά από ένα μαρτύριο που διήρκησε τρεις μήνες, εξεδίμησε προς τον Κύριον για να λάβει τον Στέφανο των αγώνων της αφού προείπε την ημέρα της κοιμής σε και παρηγόρησε τις αδελφές με μία τελευταία διδαχή. Τε των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και εσώσον ημάς. Αμήν.